Γεια σας ομορφιές μου και welcome to my channel again. Είμαι Μπέρα Μέρη και μπορώ να σου πω ότι ζεσταίνομαι. Έρχεται και το κλίμα μέσα στη Μούρη, έχω ανοίξει κυκλικό. Και παρόλα αυτά παιδιά, ζεσταίνομαι. Άσε που το καλοκαίρι δεν μπορείς να βαφτείς με τίποτα όμως. Οκ, το καλοκαιράκι, ναι, θα λατσίτσα, ναι, μας αρέσει να παίρνουμε χρωματάκι, ναι, να αλλιαζόμαστε, αλλά... Παιδιά, εγώ δεν μπορώ την ζέστη. Λοιπόν, και επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, και όπως βλέπεις στον τίτλο, στο σημερινό βίντεο θα σας κάνω ένα βίντεο τι παίρνω στην τσάντα θαλάσσης για εφέτος. Κάτι το οποίο εσείς ψηφίσατε στο Instagram. Οπότε και εγώ, επειδή χατήρια δεν χαλάω, να το λοιπόν το βιντεάκι. Οπότε, αν ενδιαφέρεσαι να δεις τι καλούθια παίρνω μέσα στην τσάντα μου εφέτος, πρέπει να πέσει το intro. Αλλά μέχρι να πέσει το intro, φιλενάδα, μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι, να χτυπάς και την Dolce κουδούνα και να με ακολουθείς στα social media. Πάμε να αρχίσουμε! Και για να σας δείξω λοιπόν τι πράγματα παίρνω μέσα στην τσάντα, πρέπει να έχω μια τσάντα θαλάσσια. Σωστά. Λοιπόν, φιλενάδα, όπως είδες στο Jumbo Haul, εννοείται ότι πήραμε φέτος μια τσάντα, η οποία μπορώ να σου πω ότι με έχει ευχαριστήσει πάρα πολύ. Αν ενδιαφέρεσαι, έχω να σου πω ότι έχει πάρα πολύ βάθος, οπότε παίρνεις πάρα πολλά καλούδια. Ευρύχωρη, ευάερη και ευάλωτη. Τι λέω, λοιπόν, πάρα πολύ. Πάμε να δούμε λοιπόν τι βάζω μέσα σε αυτή την τσάντα. Πρώτα απ' όλα παίρνω μαγιό, για να μην σου πω ότι το μαγιό, το πρώτο, το βάζω ήδη πριν από το σπίτι. Να είμαι κομπλέ από το σπίτι, αλλά φιλενάδα έχω να σου πω ότι παίρνω και ένα δεύτερο μαγιό, γιατί καμιά φορά δεν ξέρεις τι γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι πάω κάπου, μετά την παραλία, αν τύχει να πάω κάπου, η αλήθεια είναι ότι δεν μ' αρέσει να φοράω μαγιό, οπότε καλύτερα προτιμώ να πάρω αλαξιά. Το δεύτερο πράγμα που παίρνω μαζί μου εννοείται ότι είναι μία πετσέτα. Εφέτος πήρα και αυτή εδώ πέρα την πετσετούλα από το Jumbo. Αναλυτικά για το Jumbo Haul γενικά θα το έχω εδώ πάνω, οπότε θα μπορείς να πας να δεις τις καλοκαιρινές μου αγορές από τα Jumbo. Μην φανταστείς ότι παίρνω πολλά, γιατί από τη στιγμή που τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει και δεν έχουμε πολλά τσιμπράκαλα, το καθένα έχει τη δικιά του τζαντούλα. Οπότε, τι καλύτερα. Το επόμενο πραγματάκι που είναι απαραίτητο για μένα για μέσα στην τσάντα της θαλάσσης είναι αυτό εδώ πέρα το τσαντάκι που το προμηθεύτηκα από το Jumbo. Ένα διάφανο μπορώ να πω, το οποίο με έχει βολέψει πάρα πολύ, γιατί εκείνη την ώρα ειλικρινά δεν μπορώ να κάθομαι και να ψάχνω με τίποτα. Οπότε αυτό το διάφανο είναι και πιο εύκολο στο μάτι. Το μόνο κακό σε αυτά τα τσαντάκια είναι ότι δεν πρέπει να ασκείς πάρα πολύ δύναμη σε αυτό εδώ το ματζαφλάρι, που και καλά είναι σαν ψευτο φερμουάρ. Είναι η φάση, είναι το συστηματάκι που έχουν κάτι πολυμπάξια κουλάκια, σάνιτας και κάτι τέτοια. Άμα το βάλεις πάρα πολύ δύναμη, σου μένει στο χέρι. Όμως μη φοβάσαι, στην αρχή την έπαθα και λέω, κοίτα να δεις. Αλλά δεν πειράζει, ήταν πάρα πολύ φτηνό, οπότε θα το ξανά περνά. Never mind, but αν βάλεις πολύ δύναμη, σου μένει στο χέρι, but μη φοβάσαι καθόλου, μπαίνει, έχει τις εγκοπές που μπαίνει πάρα πολύ εύκολα, οπότε άντε καλέ τώρα και στεναχώριαστε, είμαστε. Λοιπόν, όπως βλέπεις έχω αυτό εδώ πέρα το τσαντάκι, που μέσα στο τσαντάκι μου έχω τα αντιλιακά μου. Λοιπόν, αυτό το καιρό είναι το περσινό μου το αντιλιακό, το 30, το οποίο είναι το γαλάκτωμα από ABV. Το είχα πάρει από το φαρμακοποιό. Αυτό το συγκεκριμένο είναι και για body και για face. Είναι γαλάκτωμα, είναι 30. Μέσα στο νησιράκι μου έχω βάλει φέτος και το καροτέν που πήρα, το οποίο έχω μέσα βάλει highlighter και το έχω κάνει σήμερα. Τούμπανο αυτό εδώ πέρα το καρύδα, είναι φανταστικό, μυρίζει καρύδα, εννοείται ότι αυτό δεν έχει δείκτης προστασίας. Το δοκίμασα το Σάββατο που πήγα για μπάνιο και μπορώ να πω ότι κοκκίνησα πάρα πολύ, κάηκα. Και μία κοπέλα μου είπε ότι αν δεν θέλεις να κοκκινήσεις, μπορείς να βάλεις πρώτο αυτό και μετά αυτό. Σωστός ο παίχτης, λοιπόν. Και θα το δοκιμάσω. Πέτε, βάζω και το κινητό μου μέσα. Χωράει, μην το βλέπεις έτσι, μια χαρά. Αλλά βάζω και το power bank, γιατί εκείνη την ώρα φλέγεσαι ρε παιδί μου, εκείνη την ώρα πρέπει κάποιος να σε πάρει τηλέφωνο. Και ξέρετε, όταν δεν έχει την μπαταρία, τότε όλοι παίρνουν. Θα σε πάρει το κομμενάκι, θα σε πάρει ο άντρας σου, κάτι, κάποιος, ο φίλος, δεν ξέρω, η φίλος, η κολλητή σου, να σου πει πού είσαι Μαρή, σε ψάχνω τόση ώρα. Έχω λιαλιάσει μέσα στην παραλία και εσύ μου το παίζεις ζαμάν φού να πούμε. Τέλος πάντων, όπως και δίποτε, πιστεύω ότι χρειάζεται ένα power bank, όπου και να είσαι, στην παραλία θα είσαι, δεν ξέρω. Πού θα βρεις μάνα μου
φορτιστεί. Να μπεις μέσα στο Instagram, να μπεις μέσα στο Facebook, να μπεις γενικά στα social media και εκείνη την ώρα δεν έχεις φορτιστεί. Γιατί, κοπέλα μου, να μην πάρεις ένα power bank? Εντάξει, γιατί? Οπότε και εγώ έχω πάρει το power bank μαζί μου, το παίρνω μαζί μου, όπως και δίποτε. Αυτό το συγκεκριμένο, άμα με ρωτήσεις, το είχα κερδίσει στο ρυθμό 949 με το Μάκη Μουνέντι, εκείνη είναι αυτός, εκείνη είναι, και μου είχε δώσει όλο αυτό το σετάκι, το οποίο είναι γνωστής εταιρείας, ένα γνωστό brand, Sweden Ideal of Sweden, είναι πάρα πολύ ωραίο, μου είχε δώσει και θήκη και μου είχε δώσει και φορτιστή. Όμως η αλήθεια είναι ότι μπερδεύτηκαν λίγο τα πράγματα, ενώ του είπα το μοντέλο του κινητό μου και αυτός μου έδωσε άλλο μοντέλο, αλλά εγώ κρατήσα το powerbank. Καλό, ε, καλό. Λοιπόν, οπότε παίρνω και το powerbank μαζί μου. Επόμενο προϊόν, κορίτσια μου, είναι αυτό εδώ πέρα το λαδάκι για τα μαλλιά μας. Είναι από Happy Vita. Είναι αυτό το λαδάκι που του έδωσα εφέτος από το Μάιο, γιατί από το Μάιο άρχισα, γιατί λέω κάτσε, θα θέλεις να το χρησιμοποιήσεις, καλοκαιράκι έρχεται. Χρησιμοποιήσεις εσύ από το Μάιο, να το δεις, μπας και αλλάξεις λίγο η φιλοσοφία σου, μπας και αλλάξεις λίγο η κατάστασή σου. Και όντως, φιλενάδα μου, άρεσε πάρα πολύ. Το προστατεύει το μαλλί, ειλικρινά. Δεν θα βάλεις και εσύ μεγάλη ποσότητα να γίνει λαδωμένο, παστωμένο, αλλά μπορώ να σου πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε και αυτό μέσα στην τσάντα θα αλλάξεις. Το επόμενο προϊόν που παίρνω μαζί μου εννοείται καροτέν mist για το προσωπάκι σου, σου ανανεώνει το πρόσωπο, το δροσίζει μες στη λαλάγκα, δηλαδή εντάξει, δεν το συζητάω, πάρα πολύ ωραίο, είναι ένα φυσικό νερό πηγής, δεν πίνεται, facial water spray, είναι φανταστικό, δροσίζει, ενυδατώνει και τονώνει, όντως παιδιά είναι φανταστικό, εννοείται ότι δεν λείπει ποτέ κανένα καλοκαίρι από την τσάντα μου. Επόμενο προϊόν είναι scrunchies ή αλλιώς λαστιχάκια, γιατί η αλήθεια είναι ότι εμείς τα λέγαμε λαστιχάκια, τώρα έχει γίνει όρο scrunchies. Απαραίτητο προϊόν για να δένω τα μαλάκια μου, η αλήθεια είναι, παίρνω και την τζοτσάρα μου μαζί, αλλιώς χτένα, βάζω το λαδάκι, ξέρετε αυτό το ενυδατών, τα ξεμπλέκει εύκολα κι αυτά, και μετά χτενίζω τα μαλάκια μου και δένω τα μαλάκια μου με scrunchies. Τα επόμενα πραγματάκια Summer Essentials είναι αυτά εδώ τα μανταλάκια. Τα παίρνω κάθε καλοκαίρι, η αλήθεια είναι, γιατί μου στερεώνουν στην ξαπλωστρίτσα μου την πετσέτα. Γιατί χωρίς αυτά, μάνα μου, πού πας? Και έρχεται η ώρα, φιλενάδα, που θέλεις να ταξιδέψεις, που θέλεις λίγο έτσι να μορφωθείς, να ακούσεις και μια ιστορία μυθιστορήματος, και επ' αυτού έχω να σου πω ότι παρέα μου, πέρα από τα social media που και εγώ με μπορώ να σου πω με το κινητό στην παραλία, πέρα από τις κουβέντες που κάνουμε με τη φιλενάδα ή με τον άντρα μου ή και εγώ δεν ξέρω που, κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, μας πιάνει μια μούγκα φορ, θέλουμε έτσι να μαυρίσουμε. Οπότε αυτή η ώρα σημαίνει βιβλίο. Τον τελευταίο καιρό, φιλενάδα, διαβάζω το δώρο, το οποίο δώρο έχει βγει και δώρο θείο. Μου το έδωσε η κουμπάρα μου, μπορώ να σου πω, και ειλικρινά μπορώ να πω ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο βασίζεται σε μικρές ιστοριούλες, δεν το βαριέσαι καθόλου, δεν κάνει καθόλου κοιλιά. Η κάθε ιστορία είναι πολύ διαφορετική. Σε διδάχνει που λες, σε διδάχνει, ναι, δεν μου ακούγεται καλό, αλλά θα συνεχίσω. Λοιπόν, σε διδάχνει που λέτε να πειθαρχείς τον εαυτό σου, να πας παρακάτω, να μην σε νοιάζουν τα πολλά, λες δεν βαριέσαι, άστο. Σε διδάχνει να δίνεις μια δεύτερη ευκαιρία. Γενικά είναι ένα βιβλίο του Στέφανου Ξενάκη, το οποίο είναι... Γενικά, ρε παιδί μου, σου καλλιεργεί το μέσα σου, μπορώ να πω. Δεν βαριέσαι καθόλου, γιατί η κάθε ιστορία είναι μια διαφορετική υπόθεση. Οπότε, αν δεν το έχετε διαβάσει, σας το συστήνω. Είναι πάρα πολύ καλό. Εγώ το τελειώνω και τώρα θα μου δώσει και η κουμπάρα μου το 2, γιατί μου είπε ότι το πήρε και το 2. Αλλά αν δεν το έπαιρνα, θα το έπαιρνα εγώ. Κατάλαβες. Αλλά είναι πάρα πολύ καλό. Εννοείται ότι παίρνω μαζί μου και το πορτοφόλι μου, έτσι. Σαν τελευταίο προϊόν, στο έχω αφήσει και το τέλος. Θα γελάσεις, το ξέρω, θα στο εμφανίσω αμέσως τώρα. Ένα πολύ καθαριστικό ντετόλ. Θα μου πεις στην παραλία. Κοίταξε να δεις. Αυτό το έκανα φέτος. Το κάνω φέτος. Όλο αυτό με τον κορονοϊό. Γέλα άφοβα. Γελάνε όλοι. Είμαι σε μια ιστορία. Άσε που παθαίνω ιστορία για να βρω την ξαπλώστρα. Γιατί γίνεται ένας πανικός γενικά μέχρι να βρεις τις ξαπλώστρες. Αλλά θέλω να σου πω ότι μόλις βρω την ξαπλώστρα, όποιος κρατάει. Κάτσε. Κάτσε, λέω, κάτσε. Και αρχίζω και ψεχάζω την ξαπλώστρα, αλλά και το τραπεζάκι, το οποίο θα μπουν οι καφέδες, τα τσάγια, τα χαμομήλια, δεν ξέρω και εγώ τι.
Ξέρω ότι γελάς αυτή τη στιγμή, ξέρω ότι μπορεί να μην πεις παρανοϊκή, αλλά φιλενάδα, επειδή επικρατεί αυτός ο ιός, εγώ θέλω να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Και σου λένε οι άλλοι, πού πας με αυτή την κουμούτσα, ωραία στην παραλία, ρεζίλη θα γίνουμε, ρεζίλη ξερεζίλη. Εγώ θέλω να τα έχω καλά με τον εαυτό μου και εκεί που θα κουμπίσω εγώ και θα κουμπίσει και το παιδάκι μου, να μην έχω κανένα θέμα. Και έρχομαι εγώ, μετά χτύπα ξύλο και κάθομαι στον καναπέ και αρχίζω και κολλάω. Και λέω, καλά, εγώ για να μπάνιο πήγα. Εγώ μετά πήγα να φάω, πήγα εκεί. Πού, γιατί κόλλησα. Αν δεν το ξέρεις, θα πω πως Παναγία μου και Χριστέ μου. Να μην είμαι φυλαγμένη, να μην είμαι μια καλυμμένη γυναίκα. Πάρτε το τόλ μαζί σου, τι γίνεται. Να, φιλενάδα, να. Και το παίρνω. Και αυτό ήταν το βίντεο, φιλενάδα. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like. Μην ξεχνάς να κάνεις subscribe στο κανάλι και να με ακολουθείς στα social media. Αυτά είναι τα πραγματάκια φέτος που παίρνω εγώ στην παραλία. Θέλω να μου γράψεις από κάτω εσύ τι διαφορετικό παίρνεις, αν παίρνεις κάτι, ώστε να το δω κι εγώ, γιατί μπορεί να με ενημερώσεις. Γιατί όλα τα σχόλια τα βλέπω, να γνωρίζετε. Θα είμαι πάρα πολύ υποχρεωμένη αν μου πεις κάτι το οποίο θα είναι, ρε παιδί μου, super duper για μένα. Θα το εφαρμόσω κι εγώ. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε super duper. Φιλάκια πολλά, προσοχή έξω και ντετόν. Φιλάκια πολλά.